Διάρκεια του Διεθνού Συνεδρίου των Ασιατικών Γεωπάρκων που πραγματοποιήθηκε στην Ιαπωνία από 16 έως 19 Σεπτεμβρίου είχαμε και την επικύρωση της απόφασης για την ένταξη του Γεωπάρκου της Ιθίας πλέον στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της UNESCO. Υπενθυμίζω ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου είχαμε αρχικά στην Φιλανδία την ένταξη της περιοχής μας στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο των Γεωπάρκων. Οπότε έρχεται λοιπόν αυτή η αναγνώριση να συμπληρώσει την αρχική και πλέον επίσημα να εντάξει την περιοχή της Σιτίας στο φυσικό πάρκο της Σιτίας, πλέον γεωπάρκο και στο Παγκόσμιο Δίκτυο. Όπως έχουμε πει και στο παρελθόν, είναι πολύ σημαντικό γεγονός. Δείχνει την λογική της ανάπτυξης περιοχής μας μέσα στα πλαίσια του γεωτουρισμού και του εναλλακτικού τουρισμού. Είμαστε ένα από τα 69 πλέον αστέρια στο χάρτη των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων. Θεωρώ ότι θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξη για την περιοχή μας. Όπως έχουμε πει ότι η ευθύνη μας είναι πλέον μεγαλύτερη και ήδη σχεδιάζουμε την επόμενη μέρα με διάφορες δράσεις που θα πραγματοποιούνται στο χώρο του Καρυδίου και της περιοχής του γεωπάρκου, ενημερωτικές ημερίδες και δράσεις της φύσεως της συγκεκριμένης. Θεωρούμε ότι η περιοχή της Σιτίας και οι πολιτείες της Σιτίας πρέπει να αγκαλιάσουν αυτή την εξέλιξη και αυτή την προσπάθεια και να χρησιμοποιήσουμε το brand name αυτό, ούτως ώστε να ξεφύγουμε από την όποια εσωστρέφεια είχαμε και να μπούμε σε εξωστρεφή πορεία προκειμένου να αναπτυχθούμε στο κομμάτι του τουρισμού.